τώρα που τα δανεικά τελειώσαν, αποτελεί αδύρυτη ανάγκη να λειτουργήσουμε επιτέλους σωστά, βοηθώντας και επιβάλλοντας τη χώρα να μετασχηματιστεί. Με δεδομένο ότι οι παθογένειες του σήμερα αντανακλούν το χθες, η Βόρεια Ελλάδα οφείλει να αποκτήσει νέο βηματισμό και να συστηθεί εκ νέου, όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός συνόρων. Άλλωστε, εξ ορισμού η Μακεδονία και η Θράκη αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν μια καθοριστική συνιστόσα της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, αλλά και ένα βασικό παράγοντα δημιουργίας ανάπτυξης σε μια γεωγραφική περιοχή όπου ο οικονομικός ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και εντονότερος. Μόνον αν δώσουμε στη Βόρεια Ελλάδα τα απαιτούμενα εφόδια να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού που δημιουργούνται στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, τότε μόνο μπορούμε να μιλούμε για κοινωνική συνοχή και για ισότητα ευκαιριών. Κυρίες και κύριοι, ο δρόμος της κρίσης έχει επιστροφή. Γι' αυτό και η εφαρμογή του σχεδίου ανάτασης της ελληνικής οικονομίας απαιτεί ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό και σίγουρα βήματα. Χωρίς αναβλητικότητα και δισταγμούς, η κυβέρνηση Εθνικής Συνεργασίας προχωρά στην εφαρμογή όλων εκείνων των πολιτικών, οι οποίες και τις δημόσιες δαπάνες θα περιορίσουν, αλλά και την ανεργία θα αντιμετωπίσουν. Θέτοντας στερεές βάσεις για ένα καλύτερο αύριο, η επίτευξη του ανωτέρου στόχου συνεπάγεται αύξηση των θέσεων εργασίας, δημοσιονομική εξυγίανση, περιορισμό των ελλειμμάτων και φυσικά ανακοπή της ύφεσης με ταυτόχρονη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα, επιδίωξη του νεοσύστατου Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης είναι, μέσω της αποκεντρωμένης λειτουργίας και της ισχυρής κρατικής δομής, να καταστήσουμε αυτή την ευαίσθητη περιοχή της πατρίδας μας πόλο έλξης επενδύσεων, κόμβο ανάπτυξης και υπόδειγμα παραγωγικής διαδικασίας. Διότι είναι λυπηρό στη Μακεδονία και τη Θράκη να διαθέτουμε πλούσιο τοπικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα ο κρόκος της Κοζάνης, η σπιρουλίνα των Σερών ή το μετάξι σουφλίου, και να μην μπορούμε να τα εξάγουμε συντονισμένα και να τα διοχετεύσουμε στις διεθνείς αγορές. Στηρίζοντας την αύξηση της απασχόλησης, ενισχύουμε τη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων και δίνουμε σημαντική όθηση στην εξωστρέφεια. Παράλληλα, οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά για την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού μας, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και την προσέλκυση και επιστροφή των επενδύσεων. Να σας πω ότι με μια καινούργια αρμοδιότητα που αναλάβουμε στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ήδη στο γραφείο αυτό εξυπηρέτησε επενδυτών του Υπουργείου μας, το οποίο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2012 εξακολουθεί να υποδέχεται και να παραλαμβάνει επενδυτικά σχέδια του νόμου 3908 του 2011, του αναπτυξιακού νόμου δηλαδή, έχουν κατατεθεί 93 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους επενδύσεων περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ και βεβαίως έπεται συνέχεια. Επιπρόσθετα, η αναβάθμιση του θεσμού της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης και του Λιμανιού, η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του αεροδρομίου Μακεδονία, η αξιοποίηση της δυναμικής της περιφέρειας, η αναβάθμιση όλων των φυσικών πλεονεκτημάτων της Βόρειας Ελλάδας μπορούν να καθιερώσουν τη Μακεδονία και τη Θράκη ως εμπορική πύλη της Ευρώπης. Πολιτικοί τυχοδιοκτισμοί, άσκοπες αντιπαραθέσεις, μικροκομματικές στρατηγικές και προσωπικές διαδρομές δεν χωρούν στον καθημερινό αγώνα που δίνουμε όλοι οι Βορειοελλαδίτες για τη μετεξέλιξη της Μακεδονίας και της Θράκης σε ατμομηχανία ανάπτυξης. Αντίθετα, καθήκον και υποχρέωση όλων μας είναι να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να χαράξουμε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προσέλκυσης επενδύσεων με ορίζοντα δεκαετίας. Φίλες και φίλοι, σίγουρα δεν είναι δυνατόν σε ένα διάστημα 130 ημερών που μετράει η κυβέρνηση Εθνικής Συνεργασίας να ανατρέψουμε παθογένειες δεκαετιών, ούτε να αλλάξουμε εκ των βάθρων νοοτροπίες και συμπεριφορές που πληγώσαν την πατρίδα μας και μας οδηγήσαν εδώ που μας οδηγήσαν. Αν μη τι άλλο όμως, ουδής μπορεί να κατηγορήσει την παρούσα κυβέρνηση Εθνικής Συνεργασίας για συνέπεια λόγων και πράξεων. Το βράδυ της 17ης Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός της χώρας δεσμεύτηκε πως η Ελλάδα θα παραμείνει στην οικογένεια του ευρώ και το πράξαμε. Υποσχεθήκαμε πως θα μοχθήσουμε προκειμένου να επαναφέρουμε την ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης και ήδη δρομολογούμε μια σειρά ουσιαστικών διαρθρωτικών αλλαγών, οι οποίες και επενδύσεις θα φέρουν και τα δημόσια ταμεία θα ενισχύσουν, αλλά και μελλοντικές θέσεις εργασίας θα δημιουργήσουν. Δεν λαϊκίσαμε, δεν λαϊκίζουμε, δεν χαϊδέψαμε αυτιά, δεν συμβιβαστήκαμε με συντεχνίες και κατεστημένα. Προχωρήσαμε και προχωρούμε σε ανατροπές που οδηγούν στην αναγέννηση της Ελλάδας. Βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ
και πορευόμαστε έχοντας ως μοναδικό μας γνώμονα τη σωτηρία της πατρίδας. Ο αγώνας είναι διαρκής, είναι επίπονος και κυρίως είναι, αυτό αποδεικνύεται, αποτελεσματικός. Οι θυσίες μας αρχίζουν να πιάνουν τόπο και τολμώ να πω ότι χάρη στην πολιτική μας στρατηγική η κρίση μπορεί να μετατραπεί σε προοπτική ανάκαμψης και ανάπτυξης. Πλέον όλοι παραδέχονται ότι η προσπάθεια που καταβάλουμε όλοι οι Έλληνες δεν έχει προηγούμενο. Όχι μόνο καταφέραμε να πιάσουμε και να ξεπεράσουμε τους στόχους που είχαν μπει για τη μείωση του ελλείμματος, αλλά η Ελλάδα πέτυχε να ανέβει 11 θέσεις στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας. Όχι μόνο αυξάνεται σταθερά η αξία των ελληνικών ομολόγων στη διεθνή αγορά, αλλά έχει αρχίσει και η επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες. Το σημαντικότερο όμως επίτευγμα όλων είναι ότι καταφέραμε να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της πατρίδας μας στο εξωτερικό, βελτιώνοντας ακόμη και τη διαπραγματευτική μας θέση. Γιατί ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κανένας Ευρωπαίος εταίρος δεν θα ήθελε να συζητά με μια χώρα που δεν τιμά την υπογραφή της. Έτσι, εκείνοι που μέχρι πρότινος επιζητούσαν την παραδειγματική τιμωρία της Ελλάδας, προκειμένου να παραδειγματίσουν όσες χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοια ή και μεγαλύτερα δημοσιονομικά προβλήματα από τα δικά μας, σήμερα ομολογούν δημόσια ότι στην Ελλάδα κάτι αλλάζει. Όσοι απαξίωναν την ελληνική οικονομία και λιδωρούσαν την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας, πλέον συνηγορούν ότι η επίτευξη περισσότερης ανάπτυξης στην Ευρωζώνη αποτελεί μια πανευρωπαϊκή απέτηση. Κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι συνηθίζουν να κρίνουν με βάση αυτά που έγιναν και όχι με βάση αυτά που αποφεύχθησαν. Επειδή όμως οι μέρες που διανύσαμε υπήρξαν οι μέρες ιστορικής ευθύνης, τόσο απέναντι στη χώρα όσο και απέναντι στους εαυτούς μας, οφείλουμε να αντικρίσουμε την αλήθεια κατάματα, να πούμε στους πολίτες την αλήθεια, να σταθούμε αποφασιστικά απέναντι στα προβλήματα του τόπου και βεβαίως να υπηρετήσουμε τα ύψιστα συμφέροντα του έθνους. Η υπερψήφιση προχθές την Τετάρτη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών αποτελεί ένα μεγάλο και αποφασιστικό και παράλληλα αισιόδοξο βήμα προς την ανάκαμψη. Οι λόγοι είναι προφανείς. Η εκταμείευση της δόσης των 31,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αφενός θα βάλει μια και καλή τέλος στη δραχμοφοβία και αφετέρου θα επαναφέρει τη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία. Μια ρευστότητα που έχει ανάγκη η αγορά ώστε να αλλάξει ψυχολογία και να αποκτήσουμε και πάλι το δικαίωμα στην ανάπτυξη. Οι εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν ρηξικέλευθες λύσεις. Γι' αυτό και δεν χωρά καμιά αμφιβολία πως οι πολιτικές που απαιτούνται για την πολυπόθητη επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας πρέπει να είναι πολιτικές θάρρους, τόλμης, αλλά και σωστής αίσθησης της πραγματικότητας. Χρειαζόμαστε δηλαδή κινήσεις πέρα από διαχειριστικές λογικές, λογιστικές εγγραφές, αριθμητικές εξισώσεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα. Φυσικά και δεν παραγνωρίζω, ούτε ζω εκτός κοινωνίας, ότι οι Έλληνες πολίτες χάσαμε το 35% του βιωτικού μας επίπεδου. Αναλογιστείτε όμως, ας αναλογιστούμε όλοι μας, ποιες ήταν οι επιπτώσεις μιας πιθανής εξόδου από το ευρώ. Πολύ απλά. Θα χάναμε το 80% του επίπεδου ζωής που είχαμε το 2009 και η πατρίδα μας θα είχε το θλιβερό προνόμιο να καταγράψει τη μεγαλύτερη καθίζηση ευημερία στη μεταπολεμική Ευρώπη. Αυτό θέλαμε. Σαφώς και όχι. Αφού πρώτα εξασφαλίσαμε τη δημοσιονομική προσαρμογή και την κοινωνική συνοχή, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε από το βήμα της Βουλής προχθές την Τετάρτη πως μόλις η οικονομία μας ξεπεράσει τον σκόπελο και μπει σε τροχιά ανάπτυξης, σε ορίζοντα τετραετίας φυσικά, θα ξεκινήσει η ανακούφιση καταρχήν για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους πολύτεκνους. Ως τώρα, τηρήσαμε τις δύο βασικές μας δεσμεύσεις. Αποτρέψαμε την έξοδο της χώρας από το ευρώ και θέτουμε τις βάσεις για την ανάκαμψη οικονομίας. Τηρήσαμε στο ακέραιο το λόγο μας και θα τηρήσουμε και τις άλλες προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Τώρα που οι συνθήκες σε όλη την Ευρώπη οριμάζουν, η Ελλάδα δεν δικαιούται να είναι απούσα. Φίλες και φίλοι, η πατρίδα μας γυρίζει σελίδα. Βγαίνει από την κρίση και παίρνει τη μοίρα στα χέρια της. Θέλουμε μια Ελλάδα σεβαστή, μια Ελλάδα δυνατή και θα το πετύχουμε. Θέλουμε μια Ελλάδα δημιουργική και θα το πετύχουμε. Και να είστε σίγουροι πως θα τα καταφέρουμε. Αρκεί να έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας, να μην μυρολατρούμε και να είμαστε ενωμένοι. Από αυτή τη μάχη η χώρα μας θα βγει νικήτρια. Όλοι μας θα βγούμε νικητές. Το οφείλουμε στα παιδιά μας,
το οφείλουμε στις επόμενες γενιές των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ. Κύριε, όλα ωραία, όλα καλά. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες στην περιοχή μας. Έχουμε τη δυναμική και τα ξέρετε πολύ καλά. Ήθελα να ρωτήσω για το άλλο μεγάλο στοίχημα της περιοχής σχετικά με τον Εθνικό Φορέα Εξωστρέφειας. Που από ό,τι γνωρίζω, τίθεται θέμα το πού θα έχει αυτός ο φορέας την έδρα του, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Η περιοχή δική μας, νομίζω, έχει τα φόντα και τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να φιλοξενήσουν και να έχουν έδρα αυτόν τον οργανισμό. Επ' αυτού, τι θα κάνει το Υπουργείο? Και γενικότερα, το τελευταίο διάστημα, πολλές εξελίξεις και με την έκθεση και με τη Χελέξπο και συνενώνονται και με τον ΟΠΕ. Λίγο τον ήχο. Συγγνώμη, αλλά καλύτερα από το πάντι. Θυμίζω ότι υπήρξε εξαγγελία από τον πρόεδρο της κυβέρνησης ότι θα υπάρξει λύση στο ζήτημα που αφορά την συγχώνευση ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ με τον Οργανισμό Πρόθεσης Εξαγωγών που πιθανά θα καταργούνταν και θα συγχωνευόταν με τη δημιουργία ενός Εθνικού Φορέα Εξωστρέφειας. Ωραία. Από εκεί πέρα μεσολάβησαν διάφορες εξελίξεις που τις ξέρουν πολύ καλά οι παριστάμενοι. Είχαμε τις συσκέψεις των φορέων της πόλης, των επιμελητηρίων, του Δήμου Θεσσαλονίκης, του ΣΕΒΕ, του ΣΒΕ κτλ. Οι οποίοι αποφάσισαν να ζητήσουν ένα άλλο σχέδιο, να ζητήσουν την συγχώνευση ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ σε έναν οργανισμό και τη δημιουργία ενός ΕΦΕ, Εθνικού Φορέα Εξωστρέφειας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα ακολουθήσει αμέσως μετά την ψήφιση του προπολογισμού την επόμενη εβδομάδα, προωθείται αυτό που καταρχήν ζητήσαν οι φορείς της Θεσσαλονίκης, δηλαδή η συγχώνευση ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ, αντιμετωπίζεται και δεν αντιμετωπίζεται το θέμα του Εθνικού Φορέα Εξωστρέφειας. Ναι. Γιατί με το διαχωρισμό αυτό, αυτόματα προκύψαν και τα ζητήματα που έχουν σχέση από την Αθήνα. Και σας το λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις αρμοδιότητες οι οποίες θα φύγουν από το κεντρικό κράτος των Αθηνών, όπως λειτουργεί, για να πάνε κάπου αλλού περιφερειακά, σε σχέση με το πού θα είναι η έδρα. Άρα λοιπόν είναι ανοιχτό το ζήτημα της σύσταση του Εθνικού Φορέα Εξωστρέφειας, δεν αντιμετωπίζεται με το παρόν νομοσχέδιο και βεβαίως το πού θα είναι η έδρα του. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα δούμε στο μέλλον. Αυτό που άμεσα θα γίνει, την επόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεός, θα έρθει το νομοσχέδιο του συγκεκριμένου, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορά την άμεση συγχώνευση ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ, έτσι ώστε μια ανόητη πολιτική που από το 1999 εφαρμόστηκε εδώ και 13 χρόνια και έχει δημιουργήσει τόσα προβλήματα στο χώρο της λειτουργίας εδώ, της διεθνούς εκθέσεως και της εκθεσιακής πολιτικής, να ξεπεραστεί, να αντιμετωπιστεί και να έχουμε έναν εθνικό φορέα εκθεσιακό, τη ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ ΑΕ. Είστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρει να έχει την έδρα του στην Θεσσαλονίκη? Είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος και δίνω μάχες μέχρι εσχάτων. Okay, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε τελειώσει ακριβώς στις 12 η ώρα, όπως είναι το πρόγραμμα. Σπάνιο φαινόμενο όμως, ήμασταν just. Εντάχει, αν κάποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, κύριε Ευθυμιάδη, κύριε Πετσίδη, κύριε Σιφόρη. Ωραία, ας κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για να ξεκινήσει το επόμενο πάνελ, η Θεσσαλονίκη Καινοτομή. Και έχω την ανάγκη σε αυτό το σημείο να πω κάτι. Τον Ιούνιο, όταν προγραμματίζαμε ότι θα διοργανώνουμε και τρέχουν εξελίξεις στο συνέδριο, βρέθηκα με έναν πάρα πολύ καλό μου φίλο, παιδικό φίλο, ζωγράφο. Έργα του έχουν φιλοξενηθεί στην Βρετανική Πινακοθήκη. Και είχαμε πει πως φέτος θα έχει τα έργα του στον χώρο εδώ. Αλλά μερικές φορές εμείς οι άνθρωποι, όταν κάνουμε σχέδια, κάποιοι άλλοι από ψηλά έτσι, έχουν άλλα σχέδια για μας. Έφυγε πολύ ξαφνικά από κοντά μας. Και επειδή είχα δώσει την υπόσχεση ότι θα έχουμε τα έργα του στην διοργάνωση, στον διάδρομο, αν δείτε, είναι κάποιοι πίνακες του Στέργιου του Τσελέπη, 45 ετών άνθρωπος, που πραγματικά πολύ ξαφνικά έφυγε. Την Παρασκευή λέγαμε πώς θα στήσουμε όλο αυτό το εγχείρημα τους πίνακες του. Δεν πρόλαβε, όμως η οικογένειά του μου έχει δώσει όλο του το έργο και μου έχει πει ότι μπορείς να κάνεις, να προβάλλουμε το έργο του Στέργιου του Τσελέπη και αν μπορέσουμε να πουλήσουμε ακόμα τους πίνακες του, τα χρήματα να πάνε σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα και αποφασίσαμε όποιοι πίνακες φέτος σήμερα δοθούν να πάνε στο Ίδρυμα Μέλισσα. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα, συγγνώμη για την ταραχή μου, όποτε δεν θέλω να το σκέφτομαι, γιατί πραγματικά ήταν ένας νέος πολύ δυνατός άνθρωπος με πάρα πολλά όνειρα, ένας πολύ καλός καλλιτέχνης. Και οι πίνακες είναι οι δικοί του. Και έτσι θα ήθελα λίγο, εσείς κύριοι επιχειρηματίες που σφίζουν και τα ευρώ από την τσέπη σας, δεν είναι πολύ ακριβή οι πίνακες, να βοηθήσουμε το Ίδρυμα Μέλισσα. Γιατί πρέπει να δούμε λίγο και την κοινωνική μας
δράση, να βοηθάμε όσο μπορούμε και το φιλανθρωπικό στοχείο. Και το Cap Business το κάνει αυτό εντόνως. Ασχέτως που δεν ακούγεται πολύ προς τα έξω, απλά αυτή τη φορά δεν μπορούσαμε να το κρύψουμε γιατί είναι έτσι η εξέλιξη. Αυτά. Λοιπόν, ένα διάλειμμα.